Η πρώτη ερώτηση που θέλω να σου κάνουμε είναι καταρχάς ποιο είναι το σχολείο και σε ποια περιοχή βρίσκεται. Βρισκόμαστε στην περιοχή Νέα Ζωή Ασπροπύργου. Μιλάμε για το 7ο Δημοτικό Σχολείο. Δουλεύει, λειτουργεί γύρω στα 25 με 26 χρόνια. 26 χρόνια είναι φέτος. Α, είναι παλιό σχολείο. Σχετικά παλιό είναι. Έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά εδώ πέρα και θα έλεγα από τη διευθύντρια. Συγκεκριμένο, έχει όνομα και διεύθυνση αυτή η δουλειά που έχει γίνει, η κυρία Βαβούλη Ματίνα, η οποία σε όλα αυτά τα χρόνια πραγματικά έχει δώσει κάτι παραπάνω από ψυχή για να κρατήσει αυτό το σχολείο όρθιο, για να δώσει σε αυτά τα παιδιά κίνητρα για στην πραγματικότητα να μπορέσουν να πάνε ένα βήμα παραπέρα από τη μοίρα που τους έχει επιφυλαχθεί σε όλη την ευρύτερη περιοχή που έτυχε να γεννηθούν αυτά τα παιδιά. Να σκεφτείτε ότι έχουμε σε αυτή την περίοδο, σε αυτή τη φάση, έχουμε παιδιά που οι γονείς τους είχαν φοιτήσει εδώ πέρα. Σε λίγο καιρό μπορεί να έχουμε και παππούδες που να έχουν φοιτήσει εδώ πέρα. Έχει καταλήξει δηλαδή να είναι μια, ας το πούμε έτσι, μια κλειστή κοινωνία το σχολείο, η οποία όμως καλύπτει όλο το φάσμα εδώ πέρα της περιοχής. Θέλω να πω ότι είναι ένα κέντρο, είναι ένα σημείο αναφοράς στο σχολείο αυτό, χάρη στη δουλειά της διευθύντριας. Και γιατί λέτε πάλεψε και τα λοιπά, ποια είναι δηλαδή τα προβλήματα? Τα προβλήματα εδώ πέρα, εντάξει, είναι η διαρροή. Διαρροή τι σημαίνει? Διαρροή μαθητών, τα παιδιά δηλαδή σταματάνε το σχολείο πριν την ώρα τους. Πριν τελειώσει το δημοτικό. Για διαφόρους λόγους. Περισσότεροι ποιοι είναι οι λόγοι που έχετε εντοπίσει? Οι περισσότεροι λόγοι είναι και επαγγελματικοί, και δηλαδή πηγαίνουν, βοηθάνε τους γονείς τους σε δουλειές, ειδικά στη χωματερή. Περισσότερο τα παιδάκια από Αλβανία, οι Αλβανοί Ρωμά. Υπάρχουν και Αλβανοί Ρωμά. Βεβαίως υπάρχουν και Αλβανοί Ρωμά. Έχουμε ένα μικρό ποσοστό και παιδιών από παλινοστούντες, ρωσοπόντι κοινώς. Αλλά κατά 90-95% τα παιδιά είναι Ρωμά, με ένα ποσοστό τους είναι Αλβανοί Ρωμά και ένα υπόλοιπο ελληνικής καταγωγής Ρωμά. Ρωμά αλβανικής που έχουν έρθει πρόσφατα, έχουν έρθει ως μετανάστες τη δεκαετία του 90. Α. Και συνέχεια υπάρχει μια κίνηση, έτσι κι αλλιώς υπάρχει μια κίνηση. Οι γονείς δηλαδή περισσότεροι δουλεύουν στη χωματερή, μια και τα περισσότεροι δουλεύουν στη χωματερή, ναι. Στις σκηνές μπορεί να έχουμε έχει δύο καθένας μας από διάφορα ντοκιμαντέρ, δίπλα στα σκουπιδιάρικα να ψάχνουν μέσα στα σκουπίδια. Αρκετά παιδιά να πηγαίνουν εκεί. Όχι ότι είναι ντροπή αυτή η δουλειά, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει θέση ένα παιδί σε θέμα εργασίας. Το παιδί, η δουλειά του είναι το σχολείο, ας το πούμε δουλειά. Και δυστυχώς υπάρχει λοιπόν διαρροή για από αυτό. Υπάρχει διαρροή, θα έλεγα, και από μια διαφορία των γονέων να πάει το παιδί σχολείο. Κακά τα ψέματα. Δηλαδή τα παιδιά τριγυρνάνε απλά στους δρόμους και είμαστε αναγκασμένοι να τα κυνηγάμε να έρθουν σχολείο. Όταν λες τα κυνηγά, ταιριάζεται και εκτός σχολείου, εννοείς? Βεβαίως. Υπάρχει αυτό. Παλιότερα γινόταν και πορείες, εικονικές πορείες που έβγαιναν με τουτούκες. Καλούμε τους μαθητές μας στο σχολείο, διάφορα, σαν happening. Α, και παιδιά και δάσκαλοι. Ναι. Φέτος ειδικά η Ματίνα, η κυρία Βαβούλη, έκανε βόλτες με το αυτοκίνητο συχνά πυκνά. Σε περιπτώσεις παιδιών που είχε να τα δει πάρα πολύ καιρό, πάνω από εβδομάδα. Να φανταστείτε, εγώ ας πούμε, επειδή τυχάνει να μπαίνω σε όλες τις τάξεις ως μουσικός του σχολείου, έκανα μάθημα με 10 παιδιά, 12, 8, στις κακές μέρες όταν έβρεχε και υπήρχε δυσκολία να... Ενώ πραγματικά πόσο είναι το νούμερό του στο εικονικό έστι? Κανονικά, όπως όλα τα σχολεία, 20-22, ό,τι ορίζει ο εκπαιδευτικός νόμος. Και ήταν τελικά 7-8. Σας λέω, ειδικά περιπτώσεις που έβρεχε, που είχαμε βροχές, τα παιδιά δεν μπορούσαν να έρθουν. Μπορούσαν να περπατήσουν, ας πούμε, έστω και σε λίγο νερό, γιατί τα παπουτσάκια τους από κάτω ήταν σκισμένα, άλλο είχε παντόφλες με κάλτσες, γιατί δεν τους επιτρέπουν βεβαίως να έρθουν ξυπόλοιτοι στο σχολείο. Και οπότε το καθένα ό,τι έχει, όταν το έχει, καταφέρνει να... Και γι' αυτό κιόλας ένα από τα αιτήματά μας στα πάγια είναι ασχέτως χιλιομετρικής απόστασης από το σπίτι του παιδιού να μπορεί να υπάρχει μεταφορά των μαθητών. Είναι σημαντικότατο. Ναι, υπάρχει δηλαδή ένα σχολικό λεωφορείο. Ένα σχολικό λεωφορείο να δίνει κάπου ραντεβού, δεν ξέρω πώς μπορεί να λειτουργήσει, θα το βρούμε, δεν είναι δύσκολο αυτό. Να μπορεί να φέρνει τα παιδιά έξω από την είσοδο του σχολείου. Και να τα παίρνει. Αυτό είναι το αίτημά σας. Είναι ένα από τα πάγια αιτήματα του σχολείου αυτού, ασχέτως απόστασης. Γιατί ο νόμος ορίζει κάποια απόσταση, το οποίο εδώ πέρα δεν θα έπρεπε να ισχύει. Κατά τη γνώμη μας. Να ρωτήσω όμως και κάτι ακόμα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει διαρροή λόγω φτώχειας.
το έτοιμα σας προς την πολιτεία, θα ήταν και κάποια οικονομική στήριξη στα παιδιά ή εν πάση περιπτώσει γεύματα γίνονται εδώ μέσα. Έχουν γίνει κάποια, σαν δέλεαρ. Υπάρχουν κάποια γεύματα, πρόγραμμα υγιεινής διατροφής, μοιράζονται καθημερινά γευματάκια και φρουτάκια. Υπάρχει, βεβαίως, έχουμε κάνει διάφορες δράσεις και για το, και προγράμματα για υγιεινή διατροφή, για καθαρισμό δοντιών, για τέτοια πράγματα, για πλύσιμο, για όλα αυτά τα πράγματα. Τους κάνουμε στα παιδιά και στα πλαίσια των προγραμμάτων που γίνονται στα σχολεία, εκτός αναλυτικού προγράμματος δηλαδή. Συμβαίνουν όλα αυτά συνέχεια και φυσικά και ψάχνουν και τόπο. Δηλαδή, μήνα με το μήνα βλέπουμε διαφορές. Τώρα, όσον αφορά την οικονομική κατάσταση των γονέων, μάλλον ακολουθούν τη μοίρα όλης της Ελλάδας. Δηλαδή, είναι αφημένοι στη μοίρα τους οι άνθρωποι. Και προσπαθεί ο καθένας με ό,τι μέσα διαθέτει, είτε έχοντας ένα αγροτικό να πάει να μαζέψει κάποια σίδερα, είτε έχοντας ένα αυτοσχέδιο τρίκυκλο. Δεν ξέρω αν τα είδατε. Ειδικά στους Αλβανούς Ρωμά, όπως σας είπα, οι οποίοι δουλεύουν στη χωματερή. Ό,τι μπορεί ο καθένας προσπαθεί να επιβιώσει στην οικογένειά του. Τα γνωστά. Τώρα η πολιτεία εκεί πέρα δεν ξέρω τι θα μπορούσε να κάνει, να σας πω την αλήθεια, ως προς αυτό. Αλλά τουλάχιστον ως προς υποδομές δεν έχετε πρόβλημα. Τρόφιμα, δηλαδή γέννητα και γεύματα. Ανάλογα τι εννοούμε υποδομές. Σας είπα, το βασικό πρόβλημα, η μετακίνηση των μαθητών είναι, μπορούμε να πούμε ότι είναι μια υποδομή η οποία λείπει. Και είναι απαραίτητη εδώ. Επίσης, σχολικός φύλακας. Δεν υπάρχει. Αν θα πάτε να δείτε, βεβαίως και δεν υπάρχει, και αν θα πάτε να δείτε, έχουμε γυρίσει για παράδειγμα μετά το Πάσχα και δύο τάξεις. Ας πούμε, λείπαν όλα τα παράθυρα, τα αλουμινένια, τα οποία πιθανότατα έχουν κάποια τιμή καλή και ξυλωθήκανε μέσα στον Πάσχα. Αν υπήρχε κάποιος φύλακας... Άρα είναι αναγκαίος ο πάθος φύλακας. Είναι δεδομένο αυτό. Το έχετε κάνει και σαν έτοιμο. Έχουμε... Βανιλημένος. Μονίμως έχουμε θέματα, κρούσματα, σπασμένα τζάμια, γιατί άντε κάποιοι τα βρίσκουν παιχνίδι, κλεμμένα air condition, είχαμε κάνει κάποιες τάξεις λιώμενα, τα οποία πραγματικά δεν επαφθούμε αυτή την εποχή να κάνουμε μάθημα. Και η ύπαρξη κλιματιστικού είναι απαραίτητη. Μία που τα τοποθετήσαμε, μία που εξαφανιστήκαμε. Θέλω να πω ότι οι υποδομές, ό,τι λέμε γενικότερα υποδομή μιας σχολικής μονάδας, δεν φτάνουν ό,τι μας παρέχεται μέχρι στιγμής. Και κατά μία έννοια αυτό το σχολείο θέλει μια μεταχείριση διαφορετική. Δεν μπορεί να μπει να υπάγεται στους ίδιους νόμους όσον αφορά και τη μετακίνηση και με τους φυλακές και με όλα τα άλλα. Δεν γίνεται να υπάγεται εκεί πέρα. Είναι κάτι διαφορετικό. Τώρα, η βελτίωση έτσι και αλλιώς υπάρχει με τα χρόνια, μιας και σημαντικός παράγοντας είναι το ότι πόσο συνειδητοποιούν και οι γονείς ότι το σχολείο πραγματικά είναι καλό για τα παιδιά τους. Έχουμε δηλαδή πολλές περιπτώσεις, ας πούμε, μαθητών και μαθητριών. Σημαντικό αυτό για τα κορίτσια που συνεχίζουν στο γυμνάσιο. Αλλά βέβαια αυτό πάλι επαφείται στο αν έχουν καλό πατέρα. Ο οποίος θα φροντίσει, ας πούμε, η κόρη του στα 15 να μην αραβωνιαστεί, αλλά να είναι στο γυμνάσιο. Υπάρχουν και διαρροές λόγω γάμου από ό,τι έμαθα. Περισσότερο μετά το δημοτικό. Εμάς δεν μας αγγίζει τόσο. Δεν μας αγγίζει τόσο. Αλλά και στα κορίτσια προσπαθούμε. Γίνεται και στο δημοτικό. Δεν αγγίζει τόσο, αλλά γίνεται. Υπάρχουν περιπτώσεις. Υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών τα οποία είναι έκτη, αλλά είναι 15. Ενώ θα έπρεπε να είναι 12. Που έχουν καθυστερήσει, έχουν ανήκουν στο δημοτικό. Ηλικιακά βέβαια δεν είναι δημοτικό. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Το βασικό είναι τα κορίτσια τους κάνουν, δηλαδή προσωπικά που μιλάμε, δηλαδή πολλές φορές έρχονται, ανοίγονται τα παιδιά και εμείς ανοιγόμαστε σε αυτούς. Προσπαθούμε δηλαδή να πέραμε το μάθημα και στα διαλύματα και στα λοιπά να τους λέμε λίγο πώς είναι ο κόσμος. Δηλαδή ότι τα κορίτσια πρέπει να ζουν τη ζωή τους. Όλα τα παιδιά μάλλον. Η παιδική ηλικία είναι συγκεκριμένη. Με κάποιο τρόπο προσπαθούμε να τους το περάσουμε αυτό. Να υπάρχει διαχωρισμός παιδικής ηλικίας και ενήλικα. Εντάξει, μερικές φορές υπάρχει κάποια απογοήτευση, αντί την ανταπόκριση. Κάποιες φορές το βλέπω σαν παιχνίδι, ότι «Ω, κύριε, εγώ δεν θα παντρευτώ, όχι, δεν θα κάνω τέτοια». Το παίρνουν στην πλάκα, δηλαδή, με λίγα λόγια. Όταν πάμε, δηλαδή, κάπως να τα συνετίσουμε σε πράγματα τα οποία δεν εκπίπτουν στα μαθησιακά καθαρά, στα μαθητικά, όπως αυτό, για παράδειγμα,
Εκεί υπάρχει λίγο η πλάκα, ο χαβαλές. Επίσης, από χρονιά σε χρονιά, καλά, εγώ είμαι πρώτη χρονιά φέτος, αλλά το ξέρω, το γνωρίζω. Από διακοπές σε διακοπές δηλαδή, υπάρχει μεγάλη διαφορά. Όταν φεύγουν τα παιδιά, έχουν καιρό να έρθουν σχολείο. Είναι σαν να έχουμε κάνει μια τρύπα στο νερό. Καλά, από μέρα και σε μέρα μπορεί να συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, φεύγουν το μεσημέρι εδώ, πάνε στα σπίτια τους, την άλλη μέρα γυρνάνε άλλοι άνθρωποι πάλι. Άντε ξανά. Είναι σαν τη σάρτα στο γεωφύρι πολλές φορές. Όπως καταλαβαίνετε. Γενικότερα, αυτά είναι τα προβλήματα. Τα οποία είναι καθημερινά, πολλά από αυτά δεν μπορούν να λυθούν. Δηλαδή, οι ηλικιακές, δηλαδή φτάνουν μέχρι και 15 χρόνια τα παιδιά στο δημοτικό. Έχουμε και τώρα. Θα είδατε, αν παρακολουθήσατε τη γιορτή, υπάρχουν παιδιά τα οποία όχι μόνο σας φαίνονται μεγάλα, είναι και μεγάλα. Βεβαίως.